Δρυ μία κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και του Εύρου άσκησε ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, Βασίλειος Τίγκας, από το Βήμα της Βουλής. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ο ίδιος δήλωσε, θέλει να δει την Ελλάδα να γίνει σιγά σιγά μια πολυπολιτισμική χώρα, στέλνει τον κύριο Κερίδη στην Τουρκία να συζητήσει με τον Ερντογάν για το πώς θα φέρει στην Ελλάδα 300.000 λαθρομετανάστες, τους οποίους θα νομιμοποιήσει δήθεν για εργά της γης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το μόνο που ξέρετε είναι να κατασκευάζετε δομές για τους αλλόθρησκους που εισβάλλουν κατά εκατομμύρια στη χώρα μας και τους ετοιμάζετε χώρους που περιέχουν σχολεία, ιατρία, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα, κάτι το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί για τους Έλληνες φορολογούμενους τουλάχιστον της περιοχής. Αυτοί οι ακρίτες μας είναι το τείχος, αυτοί είναι οι εθνοφύλακες και αυτοί θα είναι σε ετοιμότητα μπροστάριδες σε περίπτωση που όταν θα χρειαστεί να παρεμποδίσουν τους τυχόν εχθρούς να εισέλθουν στην Ελλάδα, αφού βρίσκονται στο σταυροδρόμι των τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και με αυταπάρνηση και θυσίες θα δώσουν τη μάχη τους. Αλλά όταν όμως συλλαμβάνουν λαθρομετανάστες, όπως έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, και εμπριστές, εσείς τους καταδικάζετε, τους στέλνετε στα δικαστήρια και τους εξευτελίζετε. Η τοποθέτηση του κυρίου Στίγκα εντάσσεται στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού με αντικείμενο την ενημέρωση για την υλοποίηση των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία και τον Εύρο και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.